Συγγνώμη, αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το εσωτερικό και να πάμε στο εξωτερικό αυτή τη φορά. Διότι από τη μια ο Πρωθυπουργός φέρεται, έστω και εν είδη αστεϊσμού, χθες να λέει ξέχασα τον ασχηματισμό άλλη μέρα. Αλλά την ίδια ώρα επικρατεί μια μηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, θα έλεγα κυρίως για το χρέος. Σενάρια πολλά. Παραφωνία στην αξιωματική αντιπολίτευση από στελέχη που ενώ τα σφυριά τους θα έπρεπε να βαράνε αλλού, θυμήθηκαν πάλι ξερονήσια και αντικομουνισμό. Και γενικώς ένα κλίμα που εγώ τουλάχιστον λέω ότι αρχίζει και θυμίζει, εσείς θα μας πείτε τη δική σας αίσθηση, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2014. Εννοείται πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή την ιστορική πολιτική. Του 2014, προς Θεού. Γιατί και η διεθνής κατάσταση δεν είναι καλή από αυτή την άποψη. Σωστό. Με την Κλίντον θα έχουμε. Κοιτάξτε, ναι, έχετε δίκιο. Είναι μια κατάσταση πολύ τεταμένη στη χώρα. Πρώτα απ' όλα για τον κόσμο όμως, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγετική ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, οι κουκορομαχίες με τη Νέα Δημοκρατία, κατά πόσον είναι αυτά τα ζητήματα προτεραιότητας για τον κόσμο, ο οποίος έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει το μισθό που δεν βγαίνει, έχει τα παιδιά του συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, έχει τις συντάξεις που μειώνονται διαρκώς, παρότι ο κ. Κατρούγκαλος επιμένει ότι δεν μειώνονται. Και νομίζω πως αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει μετατρέψει την αποδόμηση της κοινωνικής βάσης του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί που ήταν πτώση με αλεξίπτωτο, αρχίζει να μοιάζει με ελεύθερη πτώση. Όταν βλέπετε την Αυγή να καταργεί τη συνεργασία της με την Public Issue επειδή δημοσίευσε ένα γκάλωπ που απλώς αποτύπωνε την πραγματικότητα, όταν βλέπετε την Εφημερίδα των Συντακτών, που δεν μπορεί να κατηγορηθεί βέβαια για αντικυβερνητισμό, να εμφανίζει χτες τη δυνητική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ στο 17%. Τη στιγμή που εμφανίζει την δυνητική επιρροή του ΚΚΕ στο 13% και ΛΑΕ πλεύση ελευθερίας και ανταρσία γύρω στο 16% αθρηστικά, καταλαβαίνετε πως μιλάμε για μια ταχύτατη αποδόμηση και νομίζω ότι είναι πλέον μια αναστρέψιμη αυτή η τάση και αυτό έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μόνο που δεν έχουν έξοδο κινδύνου. Μοιάζουν σαν τους εγκλωβισμένους του χρηματιστηρίου. Ούτε να παίξουν μπορούν, ούτε να φύγουν. Άρα μου λέτε ότι δεν απέχει και πολύ από την εικόνα του τελευταίου τριμήνου του 2014, σύν το ότι και τότε, υπενθυμίζω εγώ, οι δανειστές είχαν στην ουσία τραβήξει τη στήριξη από την... από εκείνη την κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά, ουσιαστικά. Έχετε δίκιο για τον παραλληλισμό. Δεν είχαν τραβήξει τη στήριξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως προτιμούσαν οι δανειστές την κυβέρνηση Σαμαρά, που ήταν απολύτως δεδομένος, από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τότε μάλιστα δεν είχαν μεσολαβήσει μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα, θα έβγαινε με ριζοσπαστικά συνθήματα, με μια κοινωνική δυναμική που υπήρχε και ήταν επικίνδυνη για αυτούς. Αλλά παρόλα αυτά οι δανειστές ήταν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω. Για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνη? Γιατί ήξεραν πως αν αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ με την Ελλαδίτσα, τι θα πρέπει να κάνουν μετά για την Ισπανία, για την Ιταλία ή ακόμα και για τη Γαλλία, όπου το χρέος είναι τεράστιο. Έτσι. Αν μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες δις για την Ελλάδα, μιλάμε για κάμποσα τρεις για αυτές τις χώρες. Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, όπως γνωρίζετε, λένε πως η Ευρωζώνη στο σύνολό της έχει ένα χρέος ως προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης του 94% περίπου, ενώ το όριο του Maastricht είναι 60%. Η Ισπανία, που είναι η τέταρτη οικονομία της Ευρωζώνης, είναι γύρω στο 110%. Η Ιταλία, που είναι η τρίτη οικονομία της, είναι γύρω στο 130%. Μιλάμε για σύλληπτα νούμερα. Αν υποχωρούσαν λοιπόν στον κύριο Σαμαρά, τι θα έπρεπε να κάνουν απέναντι στον κύριο Ρέντς, απέναντι στον κύριο Ραχώη, απέναντι και στον κύριο Ολάντ, του οποίου το χρέος έχει φτάσει ήδη το 97%. Άρα, ό,τι έκαναν στο Σαμαρά θα κάνουν και στον Τσίπρα. Δεν μου λέτε, εκτιμάτε ότι, επειδή είπατε ότι είναι σαν τους εγκλωβισμούς του χρηματιστηρίου, υπό αυτή την έννοια όμως και της ραγδαίας απόδρασης της κοινωνικής βάσης, αποκλείεται το ενδεχόμενο, η οικοτολογία είναι βεβαίως, πρόωρων εκλογών, αντί για τα σενάρια ανασχηματισμού που 5-24 τώρα ασχολούμαστε? Δεν το αποκλείω, δεν το βλέπω για τώρα, να σας πω. Δηλαδή, ακόμα θα πάνε, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η κυβέρνηση ελπίζει πως, βεβαίως δεν ελπίζει στο χρέος, τώρα αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς, ότι εκτός αν έχουν χάσει τη λογική τους οι άνθρωποι, και δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος και οι συναυτείς έχουν χάσει τελείως τη λογική τους, θα την είχαν χάσει όμως αν ήλπιζαν πως η Μέρκελ σε προεκλογική χρονιά θα κάνει γαλαντομίες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εκείνο που θα ήθελαν ήταν τουλάχιστον να εξασφαλίσουν κάποιες ρητορικές υποσχέσεις συν την ένταξη της Ελλάδας στο QE του Ντράγκη, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μπας και αποκατασταθεί μια επίφαση ομαλότητα της ελληνικής οικονομίας, εισρέψουν κάποιες επενδύσεις, που βεβαίως ήταν αρπακτικές, ληστρικές, αλλά μπας περιπτώσει θα κινηθεί κάποιο χρήμα,
μήπως τυχόν και μπορέσουν να φτιάξουν ένα έστω και ψοφοδές success story και να επιβιώσουν πολιτικά. Νομίζω πως η στιγμή της αλήθειας θα είναι την άνοιξη, το Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε αν ενεργοποιηθεί ο αυτόματος κόφτης, που τον ήδη έχουν ψηφίσει από την Ελληνική Βουλή, υπάρχει ο κόφτης και είναι σαν δαμόκλειος πάθει πάνω από τα κεφάλια μας. Εάν δεν πιάνουν τα νούμερα του προϋπολογισμού, θα ενεργοποιηθεί ο αυτόματος κόφτης. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το αντέξει η κυβέρνηση και θα προτιμήσει να πάει σε εκλογές, ελπίζοντας να πέσει κάπως στα μαλακά. Δηλαδή, ξέρει ότι θα χάσει την κυβέρνηση βέβαια, αλλά να αποφύγει το φάσμα της πασοκοποίησης. Δηλαδή, να φύγει και να πάει σε μια πορεία σε πολύ χαμηλά ποσοστά και να ξαναγυρίσει ουσιαστικά στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ 4 και 8%. Η ιστορία με τη συζήτηση στο ΣΤΕ και περιορίζομαι εκεί για τις τηλεοπτικές άδειες την Τετάρτη μπορεί να παροξύνει την κατάσταση και να δρομολογήσει γρηγορότερα πολιτικές εξελίξεις ή όχι? Κοιτάξτε, σαν ένα πλήγμα για την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά τώρα να πάνε σε εκλογές για αυτό το θέμα δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα ισχύει σε όλες τις χώρες της Δύσης, ότι τα ανώτατα δικαστήρια ενίοτε κρίνουν νόμους αντισυνταγματικούς και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη μετά να αλλάξει το νόμο της. Αυτό από μόνο της, σας ξαναλέω, είναι ένα πολιτικό πλήγμα, αλλά μπορεί να την απορροφήσει αυτή τη φθορά. Βεβαίως θα ανακατέψει τα πράγματα. Θα πρέπει να δώσει πίσω λεφτά στους καναλάρχες, δηλαδή αυτά που έδωσε για συσίτια, για τα προγράμματα της κυρίας Φωτίου και ούτω καθεξής, θα πρέπει να τα βρει να τα δώσει πίσω. Θα έχει μεγάλο πρόβλημα με τους δύο καινούργιους παίχτες, δηλαδή εννοώ Μαρινάκη και Σαββίδη, οι οποίοι δεν έδωσαν μόνο τα λεφτά για τις άδειες, την πρώτη δόση τουλάχιστον, αλλά κάνουν και φτιάχνουν ολόκληρη υποδομή από το μηδέν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι προβλήματα διαχειρίσιμα. Δεν νομίζω πως εκεί θα κρυθεί το ζήτημα. Νομίζω πως θα κρυθεί σε αυτό που σας είπα, στην αποτυχία του οικονομικού προγράμματος. Είδατε άλλωστε πως η Τρόικα στις πρώτες επαφές για τη δεύτερη αξιολόγηση αμφισβήτησε ανοιχτά τα στοιχεία του προϋπολογισμού και προτίμασε τον κλίμα για αυτό που σας έλεγε, για τον κόφτη, για πρόσθετα μέτρα δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί είπε ότι δεν πιάνουμε το 1,75% που είναι το πρωτογενές πλεόνασμα που πρέπει να έχουμε το 2017. Και σήμερα βγαίνει και η είδηση ότι από 1η-1η-2017 υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση 4 χρόνων πίσω που δεν άλλαξε. Ότι καταργούνται οι τριετίες αν δεν αλλάξει αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια. Και πορευόμαστε. Πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, στα εξωτερικά. Ως εξής όμως, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που υπενιχτήκατε. Έχει κλείσει το θέμα των εκλογών στις ΗΠΑ. Γιατί είπατε. Να πούμε πάντως κάτι για τα εσωτερικά. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Και εσείς και παράληψα να το αναφέρω. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε. Πρόκειται για έσχος αυτό η έκρηξη του κυρίου Γεωργιάδη και της ακροδεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πρέπει να πάνε στη φυλακή κανονικά όσοι είναι κομμουνιστές, έτσι, οι αριστεροί. Και ότι ακόμα μεγαλύτερο έσχος είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης που προβάλλεται ως εξυγχρονιστής υποτίθεται του κεντρώου χώρου κτλ. Αν και βεβαίως στην οικονομική του πολιτική είναι τούρμπο νεοφιλελεύθερος, δεν βρήκε μια κουβέντα αποστασιοποίησης από αυτές τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου του. Το μαζεύει ο αντιπρόεδρος βέβαια σήμερα, γιατί έχει καταλάβει μάλλον ότι υπερεύει τα εσκαμμένα. Τέλος πάντων, ναι. Πείτε μου σας παρακαλώ, έχει λήξει η ιστορία στις ΗΠΑ με αυτό που είπατε στην αρχή, τώρα με την Κλίντον, θεωρείτε? Νομίζω ότι... ναι, νομίζω ότι είχε λήξει από την αρχή ουσιαστικά, αλλά απλώς φάνηκε τώρα. Η κυρία Κλίντον είχε την τύχη να μην έχει αντίπαλο ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές, ούτε μέσα στο κόμμα της. Ούτε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ενώ αντίπαλο με προοπτικές πραγματικής επιτυχίας. Διότι ο κύριος Άντερς στο Δημοκρατικό Κόμμα, ένας κατά δήλωση του σοσιαλιστής από μια μικροσκοπική πολιτεία σαν το Βερμόντ, δεν είχε καμία πιθανότητα να βγει. Και το ότι η κυρία Κλίντον έτρεχε μόνη της και παραλίγο να βγει δεύτερη, είναι χαρακτηριστικό του πόσο αντιπαθής είναι σε ευρύτατα στρώματα προοδευτικών ψηφοφόρων. Όταν κύριος Τραμπ, με αυτό το αυτοχειριαστικό ταπεραμέντο του, με την ασχετοσύνη του για θέματα εξωτερικής τουλάχιστον πολιτικής, και με τις αποκαριδιωτικές εμφανίσεις του στα debate, ήταν ένας πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος, ένας άκρος του box για την κυρία Κλίντον. Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι στα Βαλκάνια, αλλά ως εξής, θέλω λίγο, εάν έχετε προλάβει, να δούμε λίγο τι γίνεται με το Κωσυφοπαίδιο, διότι φαίνεται να έχουμε τούρμπο εξέλιξης. Κοιτάξτε, το Κωσυφοπαίδιο ήταν πάντα ένας ανοιχτός λογαριασμός. Είναι φανερό πως οι Αμερικανοί ήθελαν πάντα την αναγνώρισή του από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Βέβαια, υπάρχουν χώρες σαν την Ελλάδα και την Ισπανία που αντιδρούσαν, διότι έχουν τα γνωστά προβλήματα. Η Ισπανία έχει τα αυτονομιστικά της προβλήματα. Εμείς έχουμε τις γνωστές παρεμβάσεις της Τουρκίας στα εξωτερικά μας. Και έχουμε και το πρόβλημα της Κύπρου και θα ήταν αδιανόητο επισήμως να αναγνωρίσουμε το Κωσυφοπαίδιο. Αλλά το πρόβλημα του αλβανικού εθνικισμού στην περιοχή είναι πάρα πολύ υπαρκτό
Και βλέπετε ότι στην ίδια την Αλβανία το κόμμα των Τσάμιδων, ένα μικρό κόμμα το οποίο συντηρείται ουσιαστικά από τον κύριο Ερντογάν, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μπορεί να γίνει παράγοντας ρυθμιστικό στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Η εξέλιξη του Κωσυφοπεδίου και της Μεγάλης Αλβανίας είναι στην ημερήσια διάταξη. Μάλιστα. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχετε και σχετική αρθρογραφία. Θα πάμε όμως ως εξής, γιατί πάντα έχετε μια ματιά δυσδυτική. Η Μοσούλη έχει ξεκαθαρίσει ως πεδίο του τι συμβαίνει, γιατί ακούω πολλούς που αναρωτιούνται μετά τη Μοσούλη τι. Εννοείται αν έχει ξεκαθαρίσει ότι θα διώξουν τον το Ισλαμικό κράτος. Νομίζω ναι. Βεβαίως είναι μεγάλη πόλη Μοσούλη. Ήταν η δεύτερη πόλη του Ιράκ σε πληθυσμό πριν την καταλάβει ίσως το καλοκαίρι του 2014, κάπου 2-2,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Τώρα θα έχει οπωσδήποτε 1,5 με 2, δεν έχει φύγει και πάρα πολύ κόσμο γιατί δεν είχε και που να πάει από εκεί. Αλλά νομίζω πως έστω και με αρκετό κόστος και μετά από μια πολιορκία που μπορεί να κρατήσει και μήνες, όχι εβδομάδες αλλά και μήνες, δεν ξέρω αν προλάβει ο Ομπάμα που θα φύγει από το Λευκό Οίκο στα τέλος του Γενάρη να πανηγυρίσει αυτή την επιτυχία επί της προεδρίας του ή όχι, αλλά πάντως αργά ή γρήγορα θα φύγει από τη Μοσούλη. Και το πρόβλημα είναι τι θα γίνει μετά, όπως είπατε. Δεν είναι καθόλου απλό πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, γιατί η Μοσούλη είναι μια κατεξοχήν πολυεθνοτική, πολυθρησκευτική πόλη. Έχει εκεί βεβαίως κυρίως Σουνίτες Άραβες, αλλά και Τουρκμένιους, έναντι των οποίων ο Ερντογάν εμφανίζεται σαν φυσική προστάτητα δύναμη, ότι είναι η μητέρα πατρίδα των Τουρκμενίων. Έχει Σιίτες, οι οποίοι είναι πλειοψηφία στο Ιράκ, αλλά μειοψηφία στη Μοσούλη. Έχει ακόμα Σύριους, έχει Γιαζίδι. Είναι ένα μοσαϊκό γενικά φυλών, εθνοτήτων και πολιτισμών. Ο φόβος ποιος είναι τώρα, επειδή εκεί το στοιχείο το κύριο είναι το Σουνιτικό. Οι Σουνίτες, όπως γνωρίζετε κύριε Σαχίνη πολύ καλά, ήταν η μειονότητα μεν στο Ιράκ, αλλά η κυρίαρχη μειονότητα επικαθιστώντας Μπαθ. Ο Σαντάμ Χουσέιν και το κυβερνό κόμμα το Μπαθ εξέφραζε κυρίως το Σουνιτικό στοιχείο. Όταν μπήκαν μέσα οι Αμερικανοί και κατέλαβαν το Ιράκ και τα πετρέλαιά του βεβαίως, οι Σουνίτες βρέθηκαν από προνομιούχα σε καταπιεζόμενη μειονότητα και η κυβέρνηση του κυρίου Μαλική που εγκατέστησαν στην πορεία οι Αμερικανοί, σε πολλές περιπτώσεις τους κατέσβαξε. Γνώρισε και το Ιράκ Αραβική Άνοιξη, αλλά δεν την πήραμε χαμπάρι εδώ στην Ελλάδα. Και οι Σιίτες εκεί τους αντιμετώπισαν διαπρός και σιδήρου, γι' αυτό έμειναν κατά κάποιο τρόπο πολιτικά ορφανοί και όταν μπήκαν μέσα οι Σουνίτες εξτρεμιστές του Ισλαμικού κράτους, πολλοί Σουνίτες της Μοσούλης τους είδαν σαν ελευθερωτές και όχι σαν καταπίεστες. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα είναι ότι αν απελευθερωθεί η Μοσούλη, εκδιωχθεί ο ΙΣΙΣ, το Ισλαμικό κράτος, από έναν Σιητικό στρατό, όπως Σιητικός είναι ο στρατός ο Ιρακινός, υπάρχει ο φόβος του τι θα γίνει μετά. Του αν δηλαδή επικαλουθήσει εθνοκάθαρση και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι που εκμεταλλεύεται ο Ερντογάν για να πει πως πρέπει να μπω κι εγώ μέσα για να εμποδίσω εθνοκάθαρση, να προστατεύσω τους αδερφούς μου, τους Τουρκμένους αλλά και τους άλλους Σουνίτες Άραβες και έτσι νομιμοποιεί ο Ερντογάν αυτή την εμπριστική πολιτική του στην περιοχή. Το Ιράκ, όπως ξέρετε, τον καταγγέλει ότι είναι δύναμη κατοχής και ζητάει να φύγει από εκεί μέσα. Οι Αμερικανοί του έχουν πει προς το παρόν να μην κουνηθεί έξω από τη βάση που έχει ο Ερντογάν έξω από τη Μοσούλη στην περιοχή Μπασίκα. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Οι Αμερικανοί ανησυχούν πάρα πολύ σοβαρά για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος μέσα στον πόλεμο. Δηλαδή εκεί που γίνεται ο πόλεμος εναντίον του Ισλαμικού κράτους, να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Τουρκίας-Ιράκ. Δεν μου λέτε, κύριε Παπακοσταντίνου, όλη αυτή η πίεση με τον ένα τον άλλον τρόπο, αν πούμε ότι πάνε με έλεγχο σχετικό από τους Αμερικανούς, δεν μεταφέρεται στη Συρία όπου έχουμε άλλη συσσόρευση δύναμης πυρός και μήπως ακόμη και από τυχαίο γεγονός ή ατύχημα πάμε σε γενίκευση της σύραξης? Γενίκευση υπάρχει έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία τώρα. Δηλαδή και ο κίνδυνος να φύγουν οι τζιχαντιστές από τη Μοσούλη και να πάνε στη Συρία είναι υπαρκτός, αλλά θα έχουν περιοριστεί εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μαζευτούν όλοι μαζί στη Ράκα και στη γύρω περιοχή. Η Ράκα είναι η μεγαλύτερη πόλη της Συρίας που ελέγχουν αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσει μια δεύτερη επιχείρηση στη Ράκα, ένα ευθέτω χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση για κάτι τέτοιο. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα στη Συρία αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, η κύρια μάχη δεν γίνεται με τον ΙΣΙΣ, κακά τα ψέματα. Στο όνομα του ΙΣΙΣ μεταξύ όλων των άλλων. Η κύρια μάχη γίνεται στο Χαλέπι αυτή τη στιγμή, όπου ο στρατός του Προέδρου Άσαντ με την υποστήριξη της Ρωσίας είναι πολύ κοντά στο να καθαρίσει ολόκληρη την πόλη. Αυτά που λένε τώρα για διχοτομημένη πόλη, δυτικό και ανατολικό Χαλέπι, είναι σαν χλαμάρες αυτά που λένε τα διεθνή πρακτορία. Οι τζιχαντιστές, γιατί τζιχαντιστές είναι και εκεί, μπορεί να μην είναι Ισλαμικό κράτος, αλλά είναι Αλ-Κάιντα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή ουσιαστικά. Οι τζιχαντιστές λοιπόν ελέγχουν μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι της πόλης πλέον. Είναι ζήτημα αν είναι το 1/6 της πόλης, αυτό που έχουν στα χέρια τους, και είναι ζήτημα χρόνου να πέσει και αυτό. Οπότε τι θα έχουμε,
θα έχουμε τον Άσαντ να έχει στα χέρια του ολόκληρο τον δυτικό άξονα από νότο προς βορρά, όπου συγκεντρώνεται οι πέντε μεγάλες πόλεις της Συρίας, έτσι. Σωστό. Η Δαμασκός, το Χαλέπι βεβαίως, η Χόμς, η Χάμα και η Λατάκια. Και θα μπορεί να διαπραγματεύεται από πολύ καλύτερες θέσεις απέναντι στους δυτικούς που θα έχουν στα χέρια τους αυτές τις υποτίθεται μετριοπαθείς ομάδες αντιπολίτευσης, που είναι μόνο κατά τη πιο ήπιοι τζιχαντιστές από την Αλ-Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, θα διαπραγματεύεται από πολύ καλύτερους όρους και ο Άσαντ και η Ρωσία. Αυτή η εικόνα, εάν τη βάλω με το τι συμβαίνει παγκόσμια, κύριε Παπακοσταντίνου, και στην οικονομία και στη γεωπολιτική στρατηγική, καλά το είπατε εσείς, θυμίζει αρχές, μάλλον θυμίζει 1914. Πείτε μου, υπό την έννοια αυτή βρίσκεται ότι οι κατά καιρούς, αλλά σωρευτικά πια αμφισβητής Ερντογάν, και το δένω μαζί με το Κυπριακό, περί αναθεωρήσεων συνθήκων που πρόδειλο φαίνεται να έχουν τη Μοσούλη, αλλά δεν έχουν μόνο τη Μοσούλη, θα ενταθούν? Κοιτάξτε, ο Ερντογάν αυτό που λέει στους Αμερικανούς ουσιαστικά με τις επανειλημμένες δηλώσεις του, ξεκίνησε όπως θυμάστε ξαφνικά όταν έβαλε θέμα Λοζάνης. Είπε δηλαδή ότι η Κεμαλική μας την παρουσιάζαν για νίκη, ενώ δεν ήταν νίκη, ήταν ήττα, διότι εμείς είχαμε τα νησιά εδώ πέρα που να βάλουμε μια φωνή ακούγεται απέναντι και τα δώσαμε στους Έλληνες. Δεν αμφισβήτησε ευθέως τα σύνορα, αλλά ήταν μια σαφής ταβανόπροκα εναντίον της Ελλάδας. Μια απειλή σαφής. Συνέχισε λέγοντας ότι στη Μοσούλη ήταν η δικιά μας η Μοσούλη και την παραδώσαμε ενώ δεν έπρεπε και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει δεύτερη φορά. Μετά άρχισε να λέει ότι με βαριά καρδιά δεχτήκαμε αυτά τα σύνορα. Η καρδιά του είναι πολύ μεγάλη και πλακώνεται και πολύ εύκολα, διότι εκεί που γεννήθηκαν, στις πόλεις που γεννήθηκαν οι αρχηγοί του κράτους, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, τώρα βρίσκονται σε άλλες χώρες. Τι μπορεί να συμπεράνει κανείς? Ευθέως ο Ερντογάν δεν έχει βάλει θέμα αμφισβήτηση στο σύνορα, αντιθέτως δηλώνει πως τα δέχεται αυτά τα σύνορα, έστω με βαριά καρδιά όπως λέει. Ουσιαστικά όμως αυτό που λέει στους Αμερικανούς είναι: εδώ ετοιμάζεται μια καινούρια μοιρασιά της περιοχής. Κατά αναλογία με το σύμφωνο Sykes-Picot τότε το 1914-15, που οι Γάλλοι και οι Άγγλοι μοιράσαν τη Μέση Ανατολή. Πάτε να μοιράσετε ξανά τη Συρία, το Ιράκ και ούτω καθεξής. Αν εμένα με βγάλετε έξω από τη μοιρασιά, αν δεν έχω κανένα ρόλο στη Μοσούλη, στο Κυρκού και στα πετρέλαια που περνάνε από εκεί στους αγωγούς, σε όλες αυτές τις ιστορίες, και αφήσετε να κάνετε παιχνίδι μόνο με το Ιράκ, με το Ιράν και με τη Ρωσία, τότε εγώ δεν το έχω σε τίποτα. Να το γυρίσω στο Αιγαίο, να θέσω άλλες αμφισβητήσεις, να σας ανακατέψω το ΝΑΤΟ και χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα ως διαπραγματευτικό ατού έναντι των Αμερικανών. Αυτό δεν μπορεί να μας καθησυχάσει βεβαίως, δεν είναι μόνο λόγια. Πολύ περισσότερο, κύριε Σαχίνη, που οι δηλώσεις του Ερντογάν έχουν δημιουργήσει μια εθνικιστική παραγάλη μέσα στην Τουρκία. Η κεμαλική αντιπολίτευση καταγγέλνει μεν τον Ερντογάν, αλλά κάνει πλειοδοσία ανθεληνικού εθνικισμού. Σωστό. Λέγοντας ότι εσύ μιλάς, εσύ που έδωσες 16 νησιά στους Έλληνες την περίοδο της Πρωθυπουργίας και της Προεδρίας σου, βραχονησίδες εννοεί και ούτω καθεξής. Αλλά αυτή η ατμόσφαιρα καταλαβαίνετε πως δημιουργεί καινούργια δεδομένα. Και είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για μελλοντικές κρίσεις στην περιοχή μας. Αυτή η πίεση μπορεί να γίνει εργαλείο μόχλευσης του Κυπριακού? Γιατί ξέρετε, ακούω όλους, συζητάνε τη λύση, αλλά το πρόβλημα είναι η εισβολική κατοχή. Αυτό φαίνεται. Ναι, προς το παρόν ο κύριος Αναστασιάδης έχει πει ότι στο εδαφικό και στο θέμα των εγγύσεων, δηλαδή και των δυνάμεων κατοχής που πρέπει να φύγουν, δεν υπάρχει συμφωνία. Ασκούνται βεβαίως ισχυρότατες πιέσεις και από την Τουρκία, υποθέτω και από τον Αμερικανικό παράγοντα, και η επίσκεψη του Ομπάμα εδώ στην Ελλάδα παραμονές επαιτίου του Πολυτεχνείου κιόλας. Δεν θα είναι άσχετη και με αυτό. Οπωσδήποτε θα συζητηθεί και το Κυπριακό, υποθέτω. Είδομε. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας, γιατί οπωσδήποτε έχουμε... θα πιέσει πάντως ο κύριος Ομπάμα τον κύριο Τσίπρα να πιέσει τον κύριο Αναστασιάδη. Σαφές. Ναι. Άμα ζητάς να πω και μια κουβέντα για το χρέος, κάνε. Ναι, αλλά μια κουβέντα θα πει ο Ομπάμα, η οποία δεν θα την πάρει σοβαρά η Γερμανία. Εδώ το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Σόιμπλε που του είπε την άλλη φορά. Αν έχει τόσο τέτοια καγούρα για την Ελλάδα, πάρε εσύ την Ελλάδα και κανόνισε το χρέος της και δώσε μας εμάς του Πορτορίκο. Ναι. Το Πορτορίκο ξέρετε είναι κτήση της Αμερικής και έχει τεράστιο πρόβλημα χρέος, αλλά πολύ μικρότερο της Ελλάδας. Θα κανονίσουμε εμείς λίγο σόμπρα το Πορτορίκο που δεν μπορείς εσύ και εσύ κανόνισε την Ελλάδα. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, με βάση και αυτά που γίνονται γύρω από τη ΣΕΤΑ, τη TTIP, όπου οι Βαλόνοι ξεπλένουν για την ώρα την τροπή όλης της Ευρωπής. Ναι, και αναγκάστηκαν και την κυβέρνηση του Βελγίου. Ο κύριος Σαρμ Μισελ χτες είπε ότι τέρμα, το Βέλγιο δεν υπογράφει.
Δεν μου λέτε πού βλέπετε, πού οδηγείτε. Να, ορίστε το ερώτημα. Πού οδηγείτε ο κόσμος, κύριε Παπακοσταντίνου? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που θέτεται και είναι πολύ σοβαρό δηλαδή. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα πίσω από το Βέλγιο είναι και οι Γάλλοι που τον ενθαρρύνουν. Γιατί οι Γάλλοι ανησυχούν πολύ. Οι Γάλλοι βάλανε βέτο ουσιαστικά για την ΤΥΠ, τη Διατλαντική Εμπορία, Συμφωνία Εμπορίου, το αντίστοιχο τη ΣΕΤΑ δηλαδή, όχι με τον Καναδά αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Γάλλοι έχουν πρόβλημα πρώτον με την πολιτιστική τους βιομηχανία που αντιμετωπίζει τον μεγάλο ανταγωνισμό του Hollywood και ξέρετε πως οι Γάλλοι δίνουν πολλά ποσά για να στηρίξουν τον κινηματογράφο τους, τη γλώσσα τους, δίνουν σημασία σε πράγματα που εμείς ίσως δεν δίνουμε. Και δεύτερον τα αγροτικά τους προϊόντα. Ξέρετε η Γαλλία έχει από μια άποψη ομοιότητες με την Ελλάδα, αν και είναι πολύ ισχυρότερη και μεγαλύτερη χώρα, αλλά αυτά που την πονάνε και τη σφάζουν, τον αγροτικό της τομέα δηλαδή και την πολιστική της βιομηχανία, που είναι δύο σημαντικά της ΑΤΟΥ, τα προστατεύει πάρα πολύ στενάρα και ενθάρρυνε, πιστεύω, και το Βέλγιο να κρατήσει αυτή τη στάση της ΣΕΤΑ. Το πρόβλημα που τίθεται το ευρύτερο και που θέσατε με το ερώτημά σας είναι αν έχει μέλλον η παγκοσμιοποίηση ή αν πάμε σε μια διάρρηξή της. Σε ένα βαθμό ή, μπας περιπτώσει, σε μια χαλάρωσή της και σε επιστροφή ισχυρότερων εθνικών κρατών και εθνικών ελέγχων. Είδαμε. Αυτό πάντως είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Η κρίση του 2008, η μεγάλη κρίση, δημιούργησε ρηγματώσεις στην παγκοσμιοποίηση, τα αιτήματα σε όλο τον κόσμο για επιστροφή θέσεων εργασίας, για επαναφορά των εθνικών ελέγχων είναι πολύ ισχυρά. Το είδαμε με τον Brexit στη Βρετανία και δεν αποκλείεται να ισχυροποιηθούν ακόμα περισσότερο στο μέλλον.